Αλλάζουμε θέμα, θα πάμε στην οικονομία τώρα. Στην εξειδίκευση των οικονομικών πρωτοβουλειών που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, προχώρησε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, το Υπουργείο θα προβεί σε πρωτοβουλίες που κινούνται σε 4 άξονες, όπου και θα υπάρξουν μέτρα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών. Να δούμε τη δήλωση ο Υπουργός. Πρωτοβουλίες που αφορούν την περαιτέρω στήριξη των πολιτών από τον προϋπολογισμό, πρωτοβουλίες με έντονο χρώμα κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως είναι οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές και τις συνέπειές τους, και βεβαίως όλα αυτά μένοντας πιστοί στις αρχές της δημοσιονομικής σοβαρότητας, διότι χωρίς θεμέλια δεν μπορεί να προχωρήσει καμιά προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Μαζί μου στο στούντιο βρίσκεται Κωνσταντίνος Μαραβελίδης. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. 4 πυλώνες, 4 άξονες, οι οποίοι πόσο αλλάζουν την καθημερινότητα και ποια είναι τα επίμαχα σημεία? Όπως πάντα, βγαίνει ο Πρωθυπουργός, δίνει την κατεύθυνση το πού θα κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση το επόμενο διάστημα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί αμέσως το Οικονομικό Επιτελείο, το οποίο εξειδικεύει τα μέτρα. Mm-hmm. Όπως και εσύ είπες, και εσύ, έχουμε 4 άξονες στο οποίο θα κινηθεί το Οικονομικό Επιτελείο. Mm-hmm. Να πούμε ότι πρόκειται για μέτρα 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, τα οποία συνολικά μαζί με τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη εξαγγελθεί, έχουν ήδη περάσει με κάποιο νομοσχέδιο και ήδη υπάρχουν, είναι συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την διετία 2023-2024. Έχουμε, επειδή είναι πάρα πολλές οι κατευθύνσεις, πάρα πολλές οι επιμέρους παρεμβάσεις, έχουμε προσπαθήσει να τα βάλουμε σε μία σειρά. Έχουμε δημιουργήσει κάποιες λίστες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι. Για αρχή, πάνω, αν θες και εσύ, να δούμε τους 4 άξονες. Mm-hmm. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι το τραπεζικό σύστημα, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η στήριξη του εισοδήματος και πρωτοβουλίες για πιο μόνιμη βάση των συνεπειών από τις κλιματικές καταστροφές. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Το τραπεζικό σύστημα αναμένεται να έχει αρκετές αλλαγές, τόσο όσον αφορά την ένταση του ανταγωνισμού για να υπάρχουν καλύτεροι όροι για τους καταναλωτές, αλλά και άλλα πράγματα όπως η άνοδος του πέμπτου πόλου. Όπως είπε και ο Υπουργός, θα δίνονται ενδεχομένως και στεγαστικά δάνεια πέρα από τις παραδοσιακές τράπεζες. Αυτό το λέω ενδεικτικά για να καταλάβει ο κόσμος ποια θα είναι η κατεύθυνση στην οποία θα πηγαίνουν. Από εκεί και πέρα έχουμε το θέμα της φοροδιαφυγής. Έχουμε 10 συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ακόμα και επειδή δεν μπορεί ακριβώς κανείς να εκτιμήσει τη φοροδιαφυγή, αν το κράτος τη γνώριζε ακριβώς που υπάρχει και μπορούσε να τη μετρήσει, θα την είχε αντιμετωπίσει. Αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι μπορεί να φτάνει και τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οπότε ακόμα και ένα μέρος της σημαντικό, αν αντιμετωπιστεί, μιλάμε για πολλά περισσότερα χρήματα στα δημόσια ταμεία, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακούς σκοπούς. Στα 10 μέτρα κατά της φοροδιαφυγής έχουμε ετοιμάσει μία σειρά από κάρτες για να μπορέσουν οι τηλεθεατές να τα δουν και μπροστά τους. Θα παρακαλούσα να δούμε την πρώτη τώρα. Ανάμεσα σε άλλα, προβλέπεται η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS μέσα στις αρχές του 2024. Όπως μας είπαν, στους πρώτους 3 μήνες είναι ο στόχος να υπάρξει πλήρης διασύνδεση, να είναι όχι απλά διασυνδεμένα, να μην μπορείς να κόψεις απόδειξη αν η ηλεκτρονική πληρωμή δεν έχει περάσει από το POS επιχείρησης. Παρ' όλα αυτά, πάμε στο δεύτερο, το οποίο είναι η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου το 2024, σε πιλωτικό στάδιο αρχικά. Η ολοκλήρωση του My Data που υιοθετείται από όλο και πιο πολλές επιχειρήσεις. Μπορούμε να πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι η υποχρεωτική κατοχή συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών POS και Iris. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την ευκολία πληρωμών, αλλά το σύστημα Iris, ειδικά των άμεσων πληρωμών, βλέπουμε ότι μπορεί κάποιος να μεταφέρει χρήματα χωρίς να πληρώνει τραπεζικά τέλη. Έως 500 ευρώ είναι αυτό το σύστημα και ισχύει ήδη. Δηλαδή, εγώ πάνω, αν σου μεταβιβάσω εσένα ένα ποσό έως 500 ευρώ, μπορώ να το κάνω άμεσα και χωρίς να πληρώσω καθόλου κάποιο τέλος, κάποια χρέωση στην τράπεζα. Ενώ αν πάω να το κάνω από την πλατφόρμα της τράπεζας, και θα με χρεώσει και η τράπεζα δική μου και η δική σου. Δύο πράγματα που προκαλούν εντύπωση, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, έτσι. Έχουμε 2023. Είμαστε στην κατηγορία τα 10 μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Και βλέπω διασύνδεση ταμιακών μηχανών με τα POS το 2024. Αυτό πότε το ακούσαμε πρώτη φορά?
Πάνε χρόνια, αλλά τώρα έτσι όπως το λες. Πάνε χρόνια ή πάει καμιά δεκαετία πίσω. Μου θυμίζεις κάτι άλλο, γιατί όταν γινόταν η τελετή παράδοσης παραλαβής και ήταν εκεί ο κύριος Θεοχάρης, μόλις αναλάμβανε τα καθήκοντά του, υπήρχε ένα σχόλιο από έναν από τους παρευρισκόμενους ότι θυμόταν σαν τώρα, όταν πριν 10 χρόνια ο ίδιος είχε ξεκινήσει τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με την εφορία. Κάτι το οποίο ακόμα βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί. Και φαίνεται εδώ πέρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς κάποια πράγματα που η τεχνολογία τα έχει κάνει εύκολα. Υπάρχει τεχνογνωσία από άλλες χώρες. Έχουμε μνημόνια συνεργασίας με τις φορολογικές αρχές αυτών των χωρών που τα υλοποιούν. Και εμείς πηγαίνουμε με ρυθμούς αλληγαριού στο να τα υιοθετήσουμε. Είναι εντυπωσιακό πάντως, γιατί σε κάποια πράγματα η ΔΕΘ έχει αποκτήσει ένα χαρακτήρα ανανέωσης των υποσχέσεων, των δεσμεύσεων, μάλλον όχι των υποσχέσεων, των κυβερνήσεων προηγούμενων ετών. Τα επαναφέρουμε και τα βάζουμε πάλι στη λίστα με τα πράγματα τα οποία θα γίνουν το 2024, διασύνδεση ταμιακών μηχανών με τα POS. Υποχρέωση αγοραπολισίας ακινήτων μέσω τραπεζικών συναλλαγών, μόνο με τραπεζικές συναλλαγές. Τέλος οι βαλίτσες με τα χρήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί έχουν γίνει πάνω από 42.000 αγοραπολισίες ακινήτων συνολικής αξίας πάνω από 400 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm. πιο κοντά στα 500 εκατομμύρια, στο μισό δις. Και όλο αυτό έχει γίνει με μετρητά. Και είναι ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές να σας αναρωτηθούν ποιον ξέρουν που πηγαίνει να αγοράσει ένα ακίνητο 100, 200, 300 χιλιάδων ευρώ και έχει μια βαλίτσα γεμάτη ρευστό. Εδώ πέρα αυτό γίνεται ξεκάθαρα για να μπορεί να ελεγχθεί το μαύρο χρήμα. Πάνω. Και μπορούμε να συνεχίσουμε. Να δούμε και την επόμενη κάρτα. Είναι η ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Όλα τα στοιχεία, όλες οι προμήθειες, όλα θα περνάνε ηλεκτρονικά πλέον. Η αύξηση του προστίμου χρήση μετρητών άνω των 500 ευρώ διπλασιάζεται. Για να κάνεις μια αγορά, να πας να αγοράσεις κάτι το οποίο κάνει 2, 3, 4.000 ευρώ, δεν μπορείς να το κάνεις με μετρητά. Είναι γνωστό αυτό. Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών. Αυτό το αιτιολογούν ότι γίνεται να υπάρχει καλύτερος έλεγχος το πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τους θα δίνει το κράτος. Και κλείνουμε με την επόμενη κάρτα. Είναι ο αποκλεισμός των παραβατών λαθρεμπορίας με όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Έχει το ενδιαφέρον του εδώ ότι αν κάποιος πιαστεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με λαθρεμπόριο καυσίμων, από εκεί και πέρα μπαίνει στο blacklist, δεν μπορεί να έχει πια καμία δραστηριοποίηση στον κλάδο, τουλάχιστον δεν μπορεί να αγοράζει και να πουλάει καύσιμα, δεν μπορεί να πάρει καμία άδεια. Και τέλος, παρεμβάσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι ένας κλάδος που έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχουν σχεδόν 200.000 ακίνητα, υπάρχουν πάνω από 30.000 ιδιοκτήτες. Υπάρχει μια συζήτηση και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και από τους ιδιοκτήτες ακινήτων και από την κυβέρνηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε εξελίξει μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Και για το λαθρεμπόριο των καυσίμων θα έπρεπε να υπάρχει μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν γίνεται μεγάλη συζήτηση από αυτού. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνε, καλό βράδυ. Για το ρεπορτάζ.